Φίλοι τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Κάποτε να σε έλεγε καληνύχτα σας και καλή σας νύχτα. Σωτηράκι. Λοιπόν, για να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι. Λοιπόν, για σήμερα το κυριότερο θέμα μας είναι ο Παστεραϊκός και το Παραλίμνιο. Θα πάμε και στην Αμμουδιά, αλλά είναι και οι δηλώσεις του κυρίου Καζία. Θα ξεκινήσουμε με αποτελέσματα βαθμολογίες και μετά θα περάσουμε στις δηλώσεις του κυρίου Καζία, αφού δούμε τις φάσεις από τον αγώνα. Θα πάμε και στην ανάλυση και θα πω ορισμένα πράγματα τα οποία αυτά που σας λέω εγώ, έτσι, δεν είναι πληρωμένα. Έτσι, σας το λέω γιατί βλέπω τώρα πολλά καραγκιουζλίκια να γράφονται. Πολλά. Και δεν μ' αρέσουν. Όλοι αβάντες θέλετε να κάνετε. Την αλήθεια θα λέτε. Δεν θα είστε με τα πρόσωπα. Θα είστε με την ομάδα. Η ομάδα μας είναι πάνω απ' όλους. Ξυπνήστε επιτέλους. Πάμε να δούμε αποτελέσματα βαθμολογίας σε προσφορά των Πρεζών. Πανσεραϊκός Γιάννη 1-2-1. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 0-2. Μπράβο Αστέρα. Όφι Βόλος 2-1. Η πιο σοβαρή ομάδα Όφι. Λοιπόν, Λαμία Παναθηναϊκός 0-5. Άρης ΑΕΚ 1-2. Και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-1 σε προσφορά του Πρεζών, οι βαθμολογίες και τον play-off και τον play-out. 72 η ΑΕΚ, 71 Παναθηναϊκός, την Τετάρτη υπάρχει το ντέρμπι, την Πέμπτη θα το αναλύσουμε. ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν από ένα αγώνα λιγότερο. Και Άρης με τη Λαμία παίζουν το παιχνίδι τους. Πανσεραϊκός 35, 34 Αστέρας. 34 Ατρόμητος, 34 Όφη, 30 Πανετολικός, 29 Βόλους, 28 η Κηφισιά. Τα Γιάννενα έχουν πέσει, οπότε ο Πανσεραϊκός μαζί με τα Γιάννενα είναι οι ρυθμιστές για το ποια ομάδα από το Βόλο και η Κηφισιά ή Πανετολικό θα πέσει. Περνάμε και στη Γάμα Εθνική. Παραλίμνιο Ρεστιάδα 5-1, χαιρετισμού στο φίλο μου τον Παναγιώτη και στον προπονητή τον κύριο Σταμπασίδη. Βέρεια Αγία Μαρίνα 3-0 ανυφαγόνος. Δόξα Δράμα Στήλα Σαρακινών 3-0 και αυτό είναι ανυφαγόνος νομίζω. Η Βέρεια Μαρίνα πρέπει να γίνει ο αγώνας. Ευκαρπία Χανιώτη 2-1. Πετινός Πάο Κριστόνης 0-1. Βαρβάρα Παθρακικός 0-5. Μηχανιώνια Επανομή 2-0. Και Καβάλα Θερμαϊκός Θέρμης 3-0. Σε προσφορά του Πρεζών η βαθμολογία, η Καβάλα δίκαια πρωταθλήτρια. Νέστος 75, Πανθρακικός 71, είναι οι ομάδες οι οποίες ξεχώρισαν και από τώρα αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν έτσι, του χρόνου θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 53 Χανιώτη, 53 Κριστόνη, 52 Άβατο, Παραλίμνιο 51, Ορεστιάδα 50, Μηχανιώνα 49, Θερμαϊκός 49, 46 η ομάδα της Ευκαρπίας. Τώρα η Ευκαρπία πάει στα μπαράζαλα. Έχουμε δυο μάτσα ακόμη Τετάρτη Κυριακή. Έπεσε η Δράμα, έπεσε η Βέρεια. Θα πούμε και για τη Δράμα και για τη Βέρεια μετά. Περνάμε και σε τοπικό επίπεδο, πάντα σε προσφορά του Πρεζών. Πλατανάκια Λεώνας 1-2. Καπνόβητο Βιρόνια 1-2. Ηράκλεια Κάτω Μητρούση 3-0 ανυφαγόνος. Άγκιστρο Ποντισμένο 2-0. Σέρες 1800 Λευκώνας 4-0. Προβατάς Χριστός 3-0 ανεφαγόνος, Πήγασος Κερκίνη 3-0 ανεφαγόνος. Όλο ανεφαγόνος τρεμάγκες. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό εδώ. Σε προσφορά του Πρεζών η βαθμολογία. Σέρες 1800, βγαίνει η κατηγορία. Προβατάς Ποντισμένο, Λευκώνας και Βιρόνια θα πάνε στα μπαράζ. Περνάμε και στο δεύτερο όμιλο. ΑΕ Χρυσού Β' Δραβίσκος 1-6. Νέα Μπάφρα Βαλτοτόπη 1-2. Πρώτη νέο σκοπό 0-5. Στανιτσόπουλο σήμερα όλη την μοιραρχία την περπάτησε 15 φορές. Έβαλε και καινούργια παπούτσια. Ιωνικός Νιγρήτα 0-3 ανεφαγόνος. Πανσουλιακός Ψυχικό 1-1. Ροδολίβος Πος 2000 2-1. Και Άγιο Πνεύμα Στέρες 85 5-2. Σε προσφορά του Πρεζών η βαθμολογία. Βαλτοτόπι αλλάζει κατηγορία. Νέο σκοπό Πανσουλιακός Δραβίσκος Ψυχικό και Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα Ψυχικό έχουν την ίδια βαθμολογία. Έμειναν δύο αγωνιστικές ή μια αγωνιστική ακόμη. Θα πάνε στα μπαράζ, θα είμαστε κοντά στα μπαράζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, προϊστάμενε. Και περνάμε σε επίπεδο Πανσεραϊκού. Να πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα, να πω ορισμένα πραγματάκια για γη και να κάνω μια αναφορά στις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο κύριος Καζίας, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού. Λέει το παράπονο του, λέει κάποια πράγματα. Ας τα ακούσουμε και μετά να πούμε κι εμείς τις απόψεις μας. Ξεκινάμε.
Και σε αυτή την περίπτωση στη γωνία θα πάει ο Άρτα για να εκτελέσει το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Καλό το χτύπημα, προθυμένο Σαβλονίδης, κεφαλιά out. Κόντε απλώνει ωραία το παιχνίδι του πάσα από τα δεξιά, πάλι από εκεί με Λεό. Ο Λεό έκανε τη σέντρα, Βλονίτης ψηλά, όχι τόσο μακριά, Μπέρκστρομ δεύτερη παρέμβαση. Ο Ροσέρο έκανε το σούτ και σε ετοιμότητα μετά το σούτ του Κιάκου, ο Κατσίκας μπλοκάρει. Μπετανκόρ γύρισε, έχει μέτωπο προς την εστία, το σκέφτεται, το σούτ το έκανε, το σούτ πάνω στον Ραμούσπε. Από την κόντρα της μπάλας, να ο Τομάς που λέγαμε λίγο πριν για το σκοράρισμά του, εδώ πιάνει ένα αριστερό το καλοπόδι πάνω από την εστία στο 20. Μπέρκστρεμ μπροστά, ο Μπετανκόρ με αντίθετη κίνηση και βρήκε τρόπο να πάει στην τελική με ωραία προσπάθεια το αδύναμο δεξιπάτος πλασέ. Είναι εύκολο το έργο για τον Αθανασίου. Τώρα ο Ροσέρο, οι πτέρυγες του πας ενεργές και το σούτ, ο Κατσίκας σε κόρνερ. Ο Τομάς βρήκε κοντρόλ κάτω από δύσκολες συνθήκες, παίζει με τον Άλεξιτς. Ξεδιπλώνει την επίθεση του Πανσεραϊκός. Ο Τομάς έχει το αριστερό, το έκανε! Γκολ! Εκπληκτικός ο Τομάς, ο Ρουγουανός. Αυτό είναι το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα και τι γκολ έβαλε τώρα. Δείτε πώς ξορκίζει την κακοδαιμονία των προηγούμενων παιχνιδιών. Σόρια, μία ακόμη σέντρα, περιμένει ο Κόντε, έπιασε την κεφαλιά, ο Κατσικάς σταθερά. Κορτσίλας Νέβη Πασαραϊκός, προς την παλιά του Μπετανκόρ, βγαίνει ο Μπετανκόρ, βγαίνει και ο Αθανασίου. Πέναλτι, offside, offside. Και περιμένουμε, προφανώς εξετάζεται για αρχή η θέση του Μπετανκόρ την ώρα της πάσας, αν καλύπτεται ή όχι, και μετά για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση. Η απόφαση πάρθηκε μετά από έλεγχο της φάσης. Offside δεν υπάρχει, υπάρχει πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Εδώ έχουμε και εμείς εικόνα πλέον από το VAR με τις γραμμές. Έτσι όπως μας το δίνει η διαιτητική ομάδα, η υποστηρικτική διαιτητική ομάδα του παιχνιδιού, για το ότι καλύπτεται ο Μπετανκόρ, και από εκεί και μετά η μονομαχία του επιθετικού του Πανσεραϊκού με τον φύλακα του ΠΑΣ. Ουάρτα απέναντι στον Αθανασίου. Ουάρτα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, πέμπτο δικό του γκολ στη σεζόν, 2-0 ο Πανσεραϊκός στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Πανσεραϊκός προηγείται με 2-0. Μια προς την παλιά τώρα του Μπέρκστρεμ για τον Μπετανκόρ. Μπετανκόρ αφήνει στον Άλεξιτς η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Στα 22 δευτερόλεπτα μπλοκάρει ο Αθανασίου. Ροσέρο, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ροσέρο. Πέρασε, Αυλονίτης, Λεό, μονομαχία, Δελιγιαννίδης, πέναλτι. Πέναλτι λέει ο Κορτσίλας, πέναλτι για τον Πας. Στη μονομαχία του Δελιγιαννίδη με τον Λεό. Εδώ η αρχικά πολύ καλή προσπάθεια από τον Ροσέρο. Έκανε το γύρισμα Αυλονίτης, Δελιγιαννίδης μετά με Λεό. Στη μονομαχία για την μπάλα. Η διεκδίκηση της μπάλας κάτω Λεό. Ο Κορτζίλας είναι πολύ κοντά στη φάση. Η απόφαση του είναι για πέναλτι. Η φάση εξετάζεται από τον VAR. Δεν αλλάζει κάτι. Πέναλτι για τον Πας Γιάννηνα. Ο Κόντε εκτελεί. 2-1 μειώνει ο Πας. Γκόλ ο Ισπανός, ένα του δικό του στη σεζόν. Ο Σόρια εκτελεί το κόρνερ. Μπακαδί μας, Ραμούσπε, η μπάλα στο δοκάρι, Λεό, και προλαβαίνει ο Γούλερη. Εκπληκτική άμυνα βγάζει εδώ ο Γούλερη. Σκεπάζει, καλύπτει αυτό στην εστία σε μια φάση που φαινότανε απροστάτευτη η εστία των γηπεδούχων. Ο Γούλερη με συγχωρείτε, κατέβασε και ο Ουάρτα. Τεστάρει τα ανακλαστικά του Αθανασίου. Και αυτή είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, αλλά και μια σημαντική επέμβαση. Απόκρουση από την πλευρά του τερματοφύλακα του Πας Γιάννηνα. Λοιπόν, αυτές είναι οι φάσεις. Πιστεύω ότι όλοι είδατε τον αγώνα τηλεοπτικά. Στο γήπεδο δεν είχαμε πολύ κόσμο. Είναι ορισμένα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στην πορεία. Όσο φτάνουμε στη λήξη του πρωταθλήματος, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως πουλήσαμε πάρα πολλά διαρκείας, γύρω στα 1200-1300, αλλά η παρουσία του κόσμου είναι ισχνή. Και σε λέει άλλος, εντάξει, εγώ αγόρασα εισιτήριο διαρκείας για να πάω να κάτσω στα επίσημα. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο, η ομάδα έτσι όπως παίζει, με ένα πέταλο, κάνα 50 άτομα από εδώ, κανένα 30 από εκεί. Τα πράγματα δεν είναι σωστά. Απ' την άλλη πλευρά τώρα υπήρχε ένα μάτς δύο ομάδων, η μία η οποία πέφτει και η άλλη η οποία σώθηκε. Είναι αντίθετα αυτά συναισθήματα τα οποία έχουμε βιώσει στο παρελθόν, γνωρίζουμε έτσι όπως είναι. Το θέμα είναι κατά πόσο θα έχει ένας κουράγιο, δηλαδή σαν τα Γιάννενα, να επανέλθει στην άλλη κατηγορία. Εμείς παραμένουμε στην κατηγορία και αυτό είναι το πάρα πολύ θετικό. Πρώτα θα πάρω το γηπεδικό και μετά θα πάω στο αγωνιστικό, γιατί ήδη έχω να πω πολλά πραγματάκια, γιατί τώρα βλέπω ξαφνικά πολλούς υποστηρικτές πολλών ατόμων και γελάω. Δηλαδή, εντάξει, αυτά που κάνει ο Θεσσαλονικής δεν τα κάνουμε κι εμείς εδώ. Λίγο σοβαροί να είμαστε. Σας λέω κάποια πράγματα απλά και κατανοητά, ποδοσφαιρικά. Βγείτε στον αέρα και πείτε, Βάβαν, είσαι μαλάκας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να δούμε, σας είπα, η ομάδα είναι πάνω απ' όλους, όχι τα πρόσωπα. Και ποιος έσωσε την ομάδα, αφήστε το. Αφήστε το. Ένα θυματάκι το οποίο είναι λεπτό. Βλέπετε τι γίνεται με τον Αστέρα, με τον Ατρόμη, γίνεται, όργια γίνονται. Δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είμαστε ρυθμιστές, όποιον θέλουμε διαλέγουμε. Όπως και όποιον θέλουμε τον κρατάμε. Κατάλαβες, σας είπα κάτι. Είμαστε ρυθμιστές στο θέμα του πρωταθλήματος, αλλά και όποιον θέλουμε σαν Πανσεραϊκός τον κρατάμε. Καλός ή κακός έχουμε ένα όνομα. Το ξανααποκτήσαμε μετά από 33 χρόνια. Έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και θέλω να γιορτάσουμε τα 60 μας χρόνια χαρούμενοι, λέγοντας αλήθειες. Και να πάρει ο καθένας αυτό που δικαιούται, να το πάρει ο καθένας. Να το πάρει ο καθένας αυτό που δικαιούται. Λοιπόν, έκανε μια συνέντευξη στο Facebook, νομίζω, ο κύριος Καζίας. Εγώ τέτοια πράγματα δεν έχω, μου την έδωσαν. Λοιπόν, είμαι χαρούμενος μετά από 33 χρόνια. Θα έχουμε συνέχεια στην Αλφα Εθνική, ναι. Σας είπα και ο Θεοδωρίδης ήταν πετυχημένος παράγοντας, έβγαλε δύο φορές την ομάδα, ο συγχωρημένος, αλλά ο Καζίας την κράτησε, στην κατηγορία και η διοίκησή του. Θα με πεις οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, ναι ρε, όλοι έχουν το μερίδιο, αλλά λέμε χωρίς διοίκηση δεν πρέπει να περπατήσει μια ομάδα, απλά είναι τα πράγματα. Σχωρέθηκε ο Χριστοβασίλης, τα ερίσματα δεν υπήρχαν, έπεισε τα Γιάννηνα. Δεν είναι τα Γιάννηνα άσχημη ομάδα. Είναι κι άλλα πολλά. Λοιπόν, παρουσιάσαμε ένα σύνολο καλό εντός και εκτός και ο κόσμος ευχαριστήθηκε. Όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και ευχαριστήθηκε ο κόσμος στην αρχή. Μετά είχαμε κάποια προβληματάκια, εντάξει, αριστερά και δεξιά. Ακούσαμε πολλά ότι είμαστε υποτακτικοί το ένα και το άλλο. Εγώ την άποψή μου την έχω πει χιλιάδες φορές ότι πρέπει να είμαστε αυτόνομοι και δεν θα εξαρτώμαστε από κανέναν. Και σιγά σιγά θα το καταλάβετε όλοι σας. Λοιπόν, και λέει ότι οι φίλαθλοι να ξέρουν ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε με την ίδια συνέπεια και ζήλο. Και τα 60 χρόνια θα τα γιορτάσουμε με νέες επιτυχίες. Λέει τον καημό του. Λέει αυτά τα οποία έζησε, γιατί αυτός και σαν γυμναστής ήταν και σαν βοηθός ήταν και σαν αντίπαλος ήταν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός έβγαλε την ομάδα. Την έβγαλε και την κράτησε. Η μάχη ήταν σκληρή ως προς την παραμονή και την προσαρμογή μας στην κατηγορία και φυσικά και με τις γηπεδικές αντικσότητες. Όλη τη χρονιά ήμασταν τιμωρημένοι. Έτσι τιμωρημένοι, όχι μας τιμώριζαν κάτι, τιμωρημένοι γιατί δεν είχαμε γήπεδο. Χωρίς ευθύνη της ΠΑΕ. Εδώ τώρα, ο καθένας, αυτός ο οποίος αγαπάει την ομάδα και στηρίζει την ομάδα και είναι πάρα πολύ αυτή και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, έτσι σε μια μικρή κοινωνία, όντως η ΠΑΕ δεν είχε καμιά ευθύνη για το θέμα αυτό εδώ. Υπήρχε ένα γηπεδικό. Τα λάθη που έγιναν για μένα είναι παραπανίσια, δεν πιέσαμε καταστάσεις και αφήσαμε μια κατάσταση να λιμνάζει. Και όταν μπήκε το αυγό που έρχεται τώρα γιστόν, τότε αρχίσαμε να ζοριζόμαστε και να λέμε τι γίνεται. Εγώ εδώ και 1,5 μήνα, 2 μήνες, λέω τα ίδια πράγματα. Προσέξτε το γήπεδο έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Θα δούμε τι λέει παρακάτω και θα ακούσετε και τη δική μου την άποψη. Και αν κάποιος θέλει να βγει και να μιλήσει, εδώ είμαστε εμείς.
Δεν θέλουν να ακούν θεωρίες, θα κάνουμε γήπεδο. Η ΑΕΚ έκανε 20 χρόνια να κάνει γήπεδο καινούριο. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ το παράτσε γιατί έφυγε ο Ιβάν και αρχίζουν να μιλάνε τώρα ότι πήραν εκτάσεις και θεωρίες. Δύσκολα είναι τα πράγματα, παιδιά. Δύσκολες εποχές. Λοιπόν, δύσκολες εποχές. Απλώς να πούμε τα πράγματα πώς ακριβώς έχουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε καταστάσεις. Εδώ και δύο μήνες τα λέω. Και πέρσι εδώ από τέτοια εποχή σας έλεγα για την αξιολόγηση και. Και στο τέλος καταλάβατε τώρα, μετά από ένα χρόνο, ότι αυτά που έλεγα τότε ήταν σωστά, γιατί η ομάδα μπήκε με το κεφάλι μέσα από λάθη αυτών οι οποίοι έκαναν τον ξύπνιο. Και κακώς ο Παπάζογλου με τον Γκαζία και ποιος είναι ο Κατσαβάκης δεν πήρατε πρωτοβουλίες. Κακώς! Και θα σας εξηγήσω μετά. Λοιπόν, ως πρόεδρος βγαίνω πάντα μπροστά. Όντως, βγήκε μπροστά σε πολλές περιπτώσεις, αλλά το γηπεδικό είναι μια πολυπαραγοντική ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκλεγμένων αντιπροσώπων στη Βουλή, λέει για τους βουλευτές. Πανηγυρίσαμε ένα μήνα νωρίτερα, πέρσι την άνοδο, φέτος την παραμονή. Την ευθύνη των απαραίτητων εργασιών των γηπέδων την μεταφέρομαι στους αρμόδιους φορείς, σαν ΠΑΕ αναλάβαμε το κόστος των εργασιών. Σαν ΠΑΕ έκαναν κάποια πράγματα. Όντως, από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα, παιδιά, έχουν ξεφύγει και εδώ υπάρχει ένα προβληματάκι τώρα για την επόμενη μέρα. Κάναμε έργα και περιμένουμε τη στήριξη βάσει αυτών που ορίζει ο νόμος. Στα περισσότερα γήπεδα, λέει, το κόστος αναλαμβάνουν οι φορείς. Στα περισσότερα γήπεδα το κόστος αναλαμβάνουν οι φορείς. Η νέα δημοτική αρχή έχει να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα υψίστης σημασίας που αφορά την ασφάλεια και την βελτίωση ενός γηπέδου που δυσφημεί με την εικόνα του την πόλη και τον Πασαραϊκό. Το παρελθόν απέτυχε, λέει για την προηγούμενη διοίκηση. Έτσι, εγώ λέω ότι και η προηγούμενη διοίκηση έκανε πολλά πράγματα, αλλά μπήκαν πολλά λάθος πράγματα. Ήταν και εκλογές και έγινε μαντάρα η δουλειά. Να μην φτάσω τώρα στο σημείο και αρχίζω και βγαίνουν πάλι σε άλλα κανάλια και λένε μαλακίες, αριστερά και δεξιά. Ξέρουμε τι έγινε. Το σπίτι σας, αν πάνε να κάνετε στατική μελέτη τώρα, θα βγει άχρηστο. Το σπίτι σας. Δεν μας ζήτησε κανένα στατική μελέτη. Θέλαμε να κάνουμε τον έξυπνο. Θέσαμε πει τώρα να πει ο άλλος ότι ξέρεις το γήπεδο είναι ασφαλές. Ασφαλέστατο. Η κατόπιν εορτής, όταν πλέον βγάλαμε και το σκέπαστρο, όταν, τώρα λέτε άλλα πράγματα. Και αυτά δεν μου αρέσουν εμένα. Μένα με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Να προλάβουμε να υπάρχει σταθερότητα και ηρεμία. Λοιπόν, οι αποφάσεις που θα πάρθουν τώρα από την κυρία Μητλιάγκα και τους συμβούλους θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες ως προς το χρονικό ορίζοντα και το οικονομικό πλαίσιο της εφαρμογής μελετών. Το διαβάζω όπως ακριβώς το είπε. Ο κύριος Σπυρόπουλος σαν περιφερειάρχης συνεχίζει, ήταν και παλιότερα είναι και τώρα, και ο κύριος Τζιτζικώστας να πράξουν τα αυτονόητα που χρειάζονται σε χρήμα και τεχνογνωσία ώστε να δοθούν έγκαιρα στο γήπεδο. Τι λέει δηλαδή τώρα ο κύριος Καζίας, ότι η κυρία Μητλιάγκα πρέπει να κάνει κάποια πράγματα. Ο κύριος Σπυρόπουλος σαν περιφέρεια όπως ακριβώς, αφού είδα ρε παιδί μου ότι ο Μελισσανίδης πήρε του κόσμου τα λεφτά από την περιφέρεια, σε λέει η δικιά μας περιφέρεια γιατί να μην δώσει. Έτσι, ο κύριος Σπυρόπουλος, το γήπεδο όμως είναι δημοτικό. Πρέπει να γίνει μια συνάντηση όλων των φορέων, να πάρουν μια απόφαση, να πούν τι ακριβώς θέλουν και πώς μπορεί ο καθένας να δουλέψει. Εγώ αυτό το λέω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μανουλή, 12 μήνες που το έλεγα. Συνέχεια. Διάθεση υπάρχει από όλους. Έργα δεν βλέπω. Έργα. Δεν είπαμε κανένας ότι δεν αγαπάει τον Πασαραϊκό, ούτε υπάρχει πασαραϊκόμετρο για να κάνουμε τον ούτε να λαϊκίζουμε. Το θέμα είναι να προλάβουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί η περιφέρεια, όμως, εάν υπάρχει διάθεση από τον κύριο Τζιτζικώστα, γιατί ο κύριο Σπυρόπουλος μεταφέρει, είναι ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, εάν η περιφέρεια μπορεί να μας βοηθήσει, θα είναι ότι καλύτερο. Όμως, εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Φάνω. Η μία, αν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα έργα και αν υπάρχει διάθεση. Ξαναλέω. Εάν προλαβαίνουμε να κάνουμε τα έργα και αν υπάρχει διάθεση και η δεύτερη είναι να γίνει παραχώρηση και από εκεί πέρα η ΠΑΕ να δούμε τι θα κάνει. Εάν ξεκινήσουν τώρα τα έργα,
Κάποια έργα να κάνει η κυρία Μετλιάνκα. Λοιπόν, λόγω των ενστάσεων που γίνονται μόνιμα, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν θα προλάβουμε. Αν γίνει παραχώρηση, αφού η ΠΑΕ είπε ότι αναλαμβάνει, τι λεφτά υπόλοιπα υπάρχουν, να κάνουν και τα έργα οι ΙΤΕΚΙΟ και σε συνεργασία η ΠΑΕ με κάποιους όρους που θα βάλουν μαζί με την κυρία Μετλιάνκα, να ξεκινήσουν να κάνουν εργασίες, να μπει και η περιφέρεια στη μέση, να κάνετε ένα συμβούλιο, ίσως και προλάβουμε την κατάσταση. Διαφορετικά, παιδιά, όπως ακριβώς βγήκαμε, έτσι ακριβώς θα πέσουμε. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Αυτό που λέμε μετά από 33 χρόνια, βγήκαμε και μείναμε, το αφήγημα αυτό εδώ να έχει άσχημο τέλος. Έκανε τις δηλώσεις ο κύριος Καζίας, η κυρία Μετλιάνκα είπε ότι έχει διάθεση. Το θέμα είναι ποιος θα μπει μπροστά να μαζευτούν ή να τα αναβάλουν επιτάπητο στα θέματα. Γιατί ο καθένας από τη δική του την πλευρά, στους δικούς του ανθρώπους, λέει τα πράγματα, η περιραίωση ατμόσφαιρα, ο καθένας κοιτάζει τους δικούς του ανθρώπους, τι ακριβώς συζητάνε αριστερά και δεξιά. Η ουσία ποια είναι? Το γήπεδο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, έστω και με τα δύο πέταλα, έστω και με ένα πέταλο και με μια κερκίδα? Αυτό είναι το θέμα. Προλαβαίνουμε να βγουν να τα πουν όλα δημόσια, για να μην είστε μέσα από Facebook και αριστερά και δεξιά βλέπω πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Όλοι αγαπάνε την ομάδα, όλοι θέλουμε μέσα από τον Πασαρακό να κάνουμε εσωτερικό τουρισμό, αλλά το γήπεδο όντως είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Έτσι. Και εν ώψη Πάσχα, κύριε Χατζόπουλε, βρείτε μια άκρη, παιδιά, διάθεση υπάρχει. Δεν θέλω μέσα από τα Facebook να μιλάει ένας, να απαντάει ο άλλος. Γιατί τώρα, άμα βάλουμε από κάτω να διαβάσουμε, εγώ δεν έχω και Facebook και τέτοια και δεν με απασχολεί. Εγώ ξέρω ότι βγαίνω ευθέως και μιλάω εδώ και είμαι ανοιχτό σε όλους, στο 51-500 ή στο 62-100. Έτσι, ο καθένας κοιτάζει να πάρει το μέρος του δικού του ανθρώπου. Ο Πασεραϊκός έχει ανάγκη όλο τον κόσμο. Είναι σεραϊκή υπόθεση ο Πασεραϊκός, πασεραϊκή υπόθεση. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Οπότε βρείτε μια άκρη. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Οι εκδοχές είναι δύο. Προσωπική μου άποψη. Εάν ξεκινήσει να τα κάνει ο Δήμος τα έργα, έτσι, με τα λεφτά που έχει, γιατί τα λεφτά, κοίταξε να σας πω, τα λεφτά για να γίνει το γήπεδο καλό, θέλει κανένα 2 εκατομμύρια. Σε ένα χαλασμένο γήπεδο, 2 εκατομμύρια δεν πιστεύω ότι θα διαθέσει ο Δήμος. Νομίζω ότι υπάρχουν 5-6 εκατοστάρικα από του Καραμαλή τα υπόλοιπα. Ας τα βάλουν εκεί και από εκεί πέρα η ΠΑΕ μετά να βρει μια άκρη. Αλλιώς και αν μπορεί η περιφέρεια να πάρω με λεφτά όπως πήρε η Μελισσανίδης, θα είναι ευχής έργων. Θα τον κάνω με άγαλμα τον Τζιτζι Κώστα. Το θέμα είναι ότι και οι βουλευτές σε κάποια φάση τώρα θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, αλλά ποιος θα τους καλέσει? Εγώ θα τους καλέσω. Αυτό πρέπει να γίνει το κάλεσμα. Να τους καλέσει ΠΑΕ. Να τους καλέσει δεν ξέρω ποιος. Πιο πολύ νοιάζεστε οι περισσότεροι τι θα κάνει ο Πάουκ στον Μπριζ ή τι θα κάνει ο Ολυμπιακός παρά το τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός. Να μην λέμε τώρα καραγκιουζλίκια, έτσι, να είμαστε λίγο ήρεμοι και σοβαροί. Άιντε, το έχουμε παραχέσει το θέμα και το παραξηλώσαμε. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό εδώ. Δεν θα προλάβουμε. Εάν δεν, τι λέει, Γρηγορείτε. Ίγκη και γάρ, δεν έλεγε η ώρα, Ίγκη και γάρ. Λοιπόν, Γρηγορείτε, κάντε κάτι. Όλοι θέλετε. Πράξεις θέλω εγώ. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ το φίλο και συγγνώμη. Παρακαλώ. Τάγκη, γεια σου. Καλησπέρα σου. Σ' ακούω. Τάγκη. Είμαι από το Λευκόνο, Αντώνης ο Μαυρομάτης. Αυτά που λες θα πιστεύεις εσύ τώρα? Δηλαδή ποια να πιστεύω, Αντώνη? Εγώ λέω το γήπεδο δεν θα γίνει και πάλι θα τρέχουμε στην Τούμπα. Εγώ εδώ και 2 μήνες, Αντώνη μου, μιλάω και λέω τι πρέπει να γίνει. Σήμερα εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του κυρίου Καζία, διαβάζω. Δεν πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι αυτά που λέει να τα μα κάνουν. Μα δεν τα βρίσκουν αυτούς τους ενδιαφέρουν μόνο οι εκλογές. Αντώνη, μην το παρατραβήξουμε, αγόρι μου. Σε καταλαβαίνω ότι αγαπάς την ομάδα, το ξέρω ότι την αγαπάς. Ξέρεις εγώ πόσα χρόνια έχω διεργίες. Το ξέρω, σε καταλαβαίνω. Μην το παρατραβάμε. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια άκρη, ως την Πέμπτη θα έχουμε απαντήσεις που θα κάνουμε εκπομπή. Ναι, αλλά θυμάσαι που σε είπα ότι ο Πασεραϊκός θα σωθεί. Σώθηκε ο Πασεραϊκός, ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλό βράδυ να έχεις και καλό Πάσχα, γόρι μου. Μόνο για τις εκλογές μας. Καλό Πάσχα, Αντώνη μου, και καλό βράδυ. Μην το παρατραβάμε. Καλό βράδυ. Θα ξεφύγω κι εγώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν,
Προηγουμένως πέρασε ένα διαφήμιση που είδαμε τα λάστιχα Αντώνογλου, να πω, θα το βάλουμε αργότερα αυτό εδώ. 24ωρο, το είδα προχθές και με έκανε εντύπωση, πήγα στο Σταυράκο, ότι επί 24ωρο βάσεως μπορεί ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε έχει πάθει λάστιχο να έρθει κοντά σας. Έχει και τα τηλέφωνα εκεί, θα τα βάλουμε, εντάξει. Καμιά φορά βιαζόμαστε, δεν είμαι καλός εγώ και στα κομπιούτερ, θα μας τα κάνει ο προϊστάμενος. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στο αγωνιστικό. Ωραία. Σας είπα και προχθές, το λέω και τώρα πλέον. Α, αυτό, μπράβο ρε προϊστάμενε. Βουλγαριζατέρη, εξυπηρέτηση 24, σε αυτά τα τηλέφωνα παιδιά, τα κινητά, ανά πάσα στιγμή μπορείτε, ανά πάσα στιγμή να έχετε τον άνθρωπό σας. Και αυτό στο ποδοσφαίρο είναι ο Αντώνογλου. Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Από τους φροντιστές, τους προπονητές, τους παράγοντες, τα πάντα όλα. Και στο Προεδρείο εννοείται, έτσι. Και στον κόσμο ο οποίος στήριξε. Θα με πει τώρα άλλος, 100 άτομα είχε στο γήπεδο χθες. Ναι, αυτό και εμένα με πειράζει, αλλά είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο και κάπου ο κόσμος, έτσι, είδε τα πράγματα διαφορετικά. Εγώ θα πω ορισμένα πραγματάκια απλά. Δεν βάζουμε παίκτες για το βιογραφικό. Βάβαλες τα λέει αυτά, έτσι, δικά μου είναι, δεν είναι πληρωμένα. Άλλοι βάζουν πληρωμένες ειδήσεις στα site και αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, βάζουμε αυτούς που ανήκουν σε εμάς και θα είναι και τη νέα χρονιά. Και πρέπει να κάνουμε μετρημένες και αξιολογημένες κινήσεις. Αργήσατε κύριε Παπάζογλου, κύριε Καζία και κύριε Κατσαβάκη εκεί και ποιοι είστε άλλοι εκεί να καταλάβετε κάποια πράγματα νομίζω. Αργήσατε. Αυτή τη στιγμή παιδιά να σας πω είμαστε σωμένοι. Έτσι. Εχθές π.χ. μπαίνουν αλλαγή ο Γούλερη που θα φύγει και ο Ντάγκερ Λάι. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Και εγώ ποδόσφαιρο έπαιξα. Αλλά θέλω αξιολογήσεις. Δηλαδή ο Νταγκελούλη που πήγε στο 88 τι θα κάνει. Γιατί μπήκε. Όταν τον πήραμε το καλοκαίρι και σας είπα ότι έκανε 17 συμμετοχές, 17 δίλεπτες ή 17-20 λεπτες, όταν έχει 760 διαιρέσει το για το 17, πόσο πέφτει. 3-17-51, 35-37 λεπτά. Λοιπόν, 17 συμμετοχές στα 40 μάτς, μια ομάδα που έφυγε 114 γκολ. Και πήραμε τον Ταγκερλού και τον βάζουμε. Μπορεί να είναι καλός παίκτης για άλλες ομάδες, όχι για μας. Δηλαδή, γιατί να μπει ο Ταγκερλού εχθές το 88 και να μην μπει ο Διαμαντής, ο οποίος είναι δικός μας. Η αξιολόγηση πώς γίνεται τώρα. Όποιος με σέβεται και με εκτιμά, θα το σεβαστώ κι εγώ σαν διοίκηση και σαν τεχνικός διευθυντής. Ο προπονητής κοιτάζει το παιχνίδι του κάνει. Ο προπονητής τον εαυτό του κοιτάζει. Και καλά κάνει. Βοήθησε κι αυτός. Αλλά κι αυτός πήρε την ανάλογη δόξα και από τον Πανσεραϊκό. Έτσι, είδε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο καθένας παίρνει αυτό που τον αλογεί. Καλά λέει του. Από εκεί πέρα δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Η ομάδα ζημίωσε από τις μεταγραφικές κινήσεις, ναι ή όχι. Ρωτάω με το φτωχό ποδοσφαιρικό μου μυαλό. Ζημίωσε η ομάδα από τις μεταγραφικές κινήσεις, ναι ή όχι. Έκανε λάθος κινήσεις. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα λεφτά, Καζίας. Γιατί δίνω λεφτά για να διώξω έναν παίκτη. Δίνουν λεφτά για να πάρουν έναν άλλον. Γιατί τον Ιανουάριο που κάναμε καλύτερες και πιο προσεκτικές κινήσεις, κάναμε 2-3 κινήσεις μετρημένες με τον Ουάρντα, με τον Μπεντακόρ και με τον Διαμαντή. Τον Διαμαντή τον φέρατε και είναι σέντερ μπακ. Και αν δεν κάνω λάθος, τον βάζαμε αριστερό μπακ, τον βάζαμε δεξί και κάπου τώρα που πρέπει να τον βάλουμε, δεν τον βάζουμε. Θα μείνει και του χρόνου. Μπέρξον Διαμαντή είναι αυτοί που θα μείνουν. Και κάποιες προσαρτήσεις. Ο Αυλονίτης. Έπρεπε να περάσει ένας χρόνος για να καταλάβουμε ότι είναι πάνω απ' όλα χαρακτήρας. Αυτό είναι φανταστικό για τα αποδυτήρια. Και να τον βάλουμε να παίξει. Διώξαμε τον Τέλη. Γιατί τον διώξαμε τον Τέλη. Τον οικονόμο τον είχαμε πεταμένο. Τον ψιλοβάζουμε τώρα. Άσχετα αν μείνει δεν μείνει το παιδί. Λέω κάποια πράγματα. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Γράμμη παρακαλώ το φίλο μας. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα φίλε μου. Είπε κάτι για τον Διαμαντή. Όριστε, ναι, είπα και... εγώ. Είπα. Ναι, για να βάλει τον Διαμαντή. Ορίστε, είπα κάτι. Σε πόσα παιχνίδια μας έχει κάψει ο Διαμαντής, μπορείς ναι, να πεις. Ναι. Ωραία. Φίλε μου, συμφωνώ. Τι θέση έπαιξε. Ορίστε. Τι θέση έπαιξε. Δεν ξέρω τι θέση έπαιξε. Πώς δεν ξέρεις τι θέση έπαιξε. Σε πόσα παιχνίδια μας έκαψε. Δεν ξέρεις τι θέση παίζει. Σε ποιο μάτς έπαιξε, με τον ΠΑΟΚ.
Ένα μάτσο με τον ΠΑΟΚ, να στα πω εγώ. Ποιο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Με τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Με τον ΠΑΟΚ. Μιλάς. Για εδώ τώρα τελευταία παιχνίδια που μας έκαψε. Ποια τέτοια, πού έπαιξε τελευταία. Τρία παιχνίδια. Ποιο ΠΑΟΚ, για ποιο τον ΠΑΟΚ μιλάς. Πού είσαι εσύ, δεν πας στο γήπεδο. Εγώ, φίλε, λίγο σοβαρότητα θέλω, έτσι. Σοβαρότητα ούτε μιλάμε. Ούτε σε μιλάω. Το πρόβλημα εγώ το δικό σου ποιο είναι. Τώρα. Ο Διαμαντής είναι παίκτης της ομάδος. Είναι παίκτης, ρε φίλε. Τον φέραμε. Τον θέλαμε και τον φέραμε. Τον διάλεξαν κάποιοι. Εγώ δεν είμαι. Άκουσε μου κάτι. Δεν κάνω αβάντα σε κανέναν. Με ποιον μιλάω, θα μου πεις. Ορίστε. Με ποιον μιλάω. Εγώ είμαι ο Τάκης ο Βάβαλης. Αυτή η εκπομπή που βλέπω τώρα τι είναι. Ζωντανή αγόρι μου. Εγώ είμαι εδώ. Α, εσύ είσαι. Ναι, τι α, εντάξει. Ναι, γιατί δεν... Ζωντανά αγόρι μου να πεις το δίκιο. Ούτε θα μάλωσω μεταξύ μας. Παιχνίδια μας έκαψε ο Διαμαντής, έτσι. Πού. Μας έκαψε σε πολλά παιχνίδια. Σε ποια παιχνίδια. Δεν μιλάμε για ΠΑΟΚ τώρα, τον πήραμε, για ομάδες, έτσι. Τον πήραμε center back και τον βάλαμε αριστερό back. Δεν τον έφερα εγώ. Τον βάλαμε αριστερό, τον βάλαμε center back, από όλα τον βάλαμε. Ναι, σε παρακαλώ, center back στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, άστο μην την ψάχνεις. Παρακάτασε από τώρα κάτι εγώ. Ποιος τον έφερε φίλε, εγώ τον έφερα. Εντάξει ρε Τάκη. Ναι ρε, εγώ τον έφερα. Δεν είπα να τον έφερα. Έναν παίκτη ο οποίος είχε να παίξει τον θέλαμε. Τον ήξεραν αυτοί, τον έφεραν. Όταν φέρω έναν παίκτη τον στηρίζω. Για μένα δεν έπρεπε να έρθει. Άλλο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, είπες κάτι, δεν έπρεπε να έρθει. Αυτοί που τον έφεραν δηλαδή ευθύνονται. Όχι εγώ. Εγώ είμαι υποχρεωμένος. Δεν μιλάω, ρε Τάκη. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να μπαίνω μπροστά για τα παιδιά τα οποία θα μείνουν και του χρόνου. Δώσ' τον ευκαιρίες. Εάν δεν μπορέσει να σου δείξει κάτι για τα υπόλοιπα μάτς, διώξ' τον. Να μην μπορεί να πει αύριο μεθαύριο. Εγώ νομίζω ότι τζάμπο μεταγραφή είναι και πρέπει να φύγει. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι θέμα δικό σου, ναι. Καλό βράδυ, όχι δικό μου. Τώρα, και του κόσμου, αγόρι μου. Βλέπω, ευχαριστώ πολύ. Και του κόσμου, καλό βράδυ, καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, φίλε. Λοιπόν, δεν θα μαλώνουμε μεταξύ μας για πράγματα που πρέπει. Αυτή που... Α, να τον πω τώρα τον νεαρό. Πολύ ωραία. Όταν γίνονται οι μεταγραφές, τι είπα εγώ, ότι όποιος κάνει τη μεταγραφή από κάτι γράφει το όνομά του. Βάβαλης, Σωτήρης, Νικολάκης, Κωνσταντίνος. Για να ξέρω ποιος τον έφερε και με μια προοπτική τον έφυγε. Τον έφερε. Όμως τον παίκτη τον οποίο φέρνεις για να σε καλύψει ένα τέτοιο και τον βάζεις μια αριστερά, μια δεξιά και αριστερά, επειδή τον βάλαμε πολλές φορές αριστερά και στα Γιάννενα και στη Λαμία ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά μπροστά του έπαιζε άλλος παίκτης, ο Πηλέας, ο οποίος κάλυπτε, δεν έπαιζε ο Πεταβράκης. Όταν άρχισα να φωνάζω εγώ, μπήκαμε πλέον στο ορθολογικό. Πεταβράκης δεν λέγανε, αυτή είναι αριστερός και δεξιός μπακ. Αυτή δεν είναι. Γιατί να κάνουμε αλχημίες. Δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο, παιδιά, να μαλώνουμε μεταξύ μας για πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Δεν κάνουμε εμείς τις επιλογές. Άλλοι τις κάνουν. Εμείς όμως και μέσα από τη φωνή την οποία είπε ο νεαρός τώρα, έτσι, να καταλάβουν κάποιοι ότι πρέπει να γίνεται πιο σωστή αξιολόγηση. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε και αυτό περνάμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι τις επιλογές που κάνετε θα είναι μετρημένες και συγκεκριμένες. Για να μην δίνουμε τροφή για σχόλια στον κόσμο. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να στηρίζω την ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά τώρα. Δεν μπορεί το μασκανάκι να τον βάζω στα δύσκολα και σε αυτό το μάτς τώρα να μην τον έχω αποστολή. Αφού ο Γούλερη θα φύγει, αφού ο Ντάνκερ Λούι θα φύγει, γιατί να βάλω στο 88 τον Ντάνκερ Λούι ή τον Γούλερη και να μην βάλω τον Σοφιανό. Μήπως μπορέσω και τον δώσω παραπέρα. Εδώ δώσαμε τον Κουτζαμανίδη που δεν έπαιξε. Για λόγους τους οποίους κάποτε πρέπει να τους αναφέρουν όμως. Ποιος δεν έβαλε κάποιους παίκτες, ποιος έδειξε τους παίκτες, ποιος πήρε πρωτοβουλίες. Και πολλές φορές η διοίκηση μπήκε μπροστά και είπε: όχι, ρε, είναι η περιουσία μας. Ξέρετε ποιος είναι η περιουσία μας? Ο Πηλέας. Βασικός στην Εθνική Κύπρου. Και εδώ δεν το βάζουμε καθόλου. Γιατί? Ρωτάω, ρε. Ο Πηλέας πληρωμένος ήρθε εδώ. Πληρώθηκε και ήρθε. Και εδώ είναι η μαγιά της διοίκησης, εν μέρη, η οποία δεν πήγε στον προπονητή να τον πει ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Θα σας πω όμως ένα παράδειγμα τώρα. Το έχω σημειωμένο. Παίζει τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό ο Τζολάκης. Ναι ή όχι. Ο Τζολάκης ήταν να φύγει. Ο πρόεδρος μίλησε με τον προπονητή. Τον είπε ο παίκτης παίζει, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και ο παίκτης τον δικαίωσε και τον πρόεδρο, δικαιώνει και τον εαυτό του. Εάν το φτιάχνει αυτό ο Καζίας και έλεγε βάλτε αυτόν εδώ, επειδή υπάρχουν πολλά φερέφωνα, την ίδια ώρα από το Μετροσπόρι παραπέρα αυτή εδώ ή από το SDNA, θα έγραφαν ότι παρεμβάσεις στον Καρσία. Να βάλει αυτόν, να βάλει εκείνον. Αυτά εγώ επειδή τα έχω ζήσει 51 χρόνια είμαι στην ομάδα. Έτσι δεν θέλω παραπανήσια πράγματα. Σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Να λέμε ευχαριστώ
στον Αστέρα να λέμε ευχαριστώ στον Ατρόμητο, ο οποίος δημιουργεί καταστάσεις, και εμείς πλέον είμαστε ρυθμιστές. Και να λέμε ευχαριστώ στη διοίκηση, η οποία κράτησε την ομάδα. Πρώτα η διοίκηση και μετά ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές. Και ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά με τα διαρκείας ήταν σταθερότατος. Ποια είναι η πλάκα τώρα? Γιατί λέω για τη διοίκηση. Όσο καλό προπονητή και να έχεις, Γκαρσία, όσο καλούς παίκτες και να έχεις, γιατί έχουμε καλούς παίκτες, έτσι. Μετρημένους και εσύ καλούς. Έχουμε μια οκτάδα πάρα πολύ καλών παικτών. Εάν η διοίκηση δεν είναι εντάξει απέναντι στους παίκτες, τα πράγματα διαλύονται και τα Γιάννη έχουν καλή ομάδα. Έτσι και ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής. Άσχετα και ο προηγούμενος που ήταν. Τα Γιάννη μόνιμα ήταν καλά. Σχωρέθηκε ο Χριστοβασίλης, καθάρισε η ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, πρώτα η διοίκηση και μετά όλα τα άλλα. Απ' την άλλη πλευρά, ποιοι μένουν? Έχω ένα Χατζηστραβό, ο οποίος είναι κεφάλαιο για μένα ο Χατζηστραβός. Κεφάλαιο. Καθηγητής ποδοσφαίρου. Γιατί δεν τον βάζω? Και τον βάζω δηλαδή πότε? Όταν έχουν βγει τα σεντρεφόρ. Έχω ένα δεκάρι το οποίο τις πρώτες αγωνιστικές μέχρι να τραυματιστεί λέγαμε Χατζηστραβός, Χατζηστραβός. Γιατί δεν μην παίζει από την αρχή ο Χατζηστραβός? Δεν τον έφερα εγώ. Ποιοι παίκτες θα μείνουν, ρε? Ποιοι παίκτες θα μείνουν? Αυτοί που θα μείνουν, αυτοί θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Απλά είναι τα πράγματα. Για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Για να κάνω σωστή αξιολόγηση. Όπως ακριβώς πήρε ο νεαρός που είπε τώρα για τον Διαμαντή, για αυτά εδώ. Εάν δεν το δω να παίξει τη θέση του 3-4 παιχνίδια συνεχόμενα, δεν θα μπορώ να αξιολογήσω. Και επειδή τώρα μένει σε πόσα παιχνίδια κάνουμε, είπα εγώ ένα παιχνίδι Πάουκ και αυτά εδώ. Στη φάση του αγώνα με τον Πάουκ, αν θυμάστε πολύ καλά, ο Χόβαν σταμάτησε να παίζει στον Πανσεραϊκό, έτσι. Θυμάστε τι έγινε. Ανοίγει τα χέρια του Διαμαντή για να πιάσει την μπάλα, δεν μπορούν να συνοηθούν και ο Χόβαν τρώει τον γκολ. Και εμείς τρέξαμε την ευθύνη στο Διαμαντή, τα εύκολα θύματα, όπως κάνουν στο Ολυμπιακό το Ρέτσο. Όπως κάνουν στο Ολυμπιακό το Ρέτσο. Δεν είμαι υπέρμαχος για κανέναν, αλλά όταν έχω πέντε παιδιά δικά μου, τα οποία είναι ικανά και έχουν παίξει ποδόσφαιρο σε Α' Εθνική και τους γνωρίζουν αυτοί που τους έφεραν, τους έφεραν γιατί τους ξέρουν. Έχουν ένα παρελθόν μαζί. Και δεν τους αξιολογούν σωστά, τότε μπαίνω μπροστά, ναι. Και ας γίνομαι κακός. Αλλά δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με τον κόσμο γιατί έχει άποψη. Όλοι έχουν μια άποψη. Ποιος είπε ότι η δική μου η άποψη είναι η σωστή και η δική σας είναι λάθος? Αλλά εδώ κάναμε μια εκπομπή, στην οποία αφήνουμε ανοιχτά τα τηλέφωνα, για να μπορεί καθένας να πει την άποψή του. Υπάρχει αυτή η άποψη που λέει ο νεαρός που είπε τώρα, δεν ξέρω και το όνομά του, ας σου στείλει σε μήνυμα, το τηλέφωνο με φανερώσει όλους, ότι αυτή η άποψη κυριαρχεί. Εγώ όμως έχω διαφορετική άποψη. Ποδοσφαιρική. Τον Αυλονίτη. Έτσι. Έδειξε ότι μπορεί. Πού να φτιάχνε τα λάθη αυτά, βρε. Τον είχαμε σκουντώσει τον Αυλονίτη. Γιατί δεν τον βάζαμε τόσο καιρό? Ρωτάω. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σε κάποια φάση θα πρέπει η διοίκηση να τα πει. Έτσι. Προπονητές και ποδοσφαιριστές με το τσουβάλι βρίσκεις. Μαλάκες να βάζουν πέντε φράγκα δεν βρίσκεις. Και όταν τους βρεις, να τους αξιολογήσεις σωστά. Θα έχουμε θέμα με αυτό το γήπεδο. Να ξέρετε. Θα βγαίνει ένας να μιλάει από εδώ, θα βγαίνει άλλος να μιλάει από εκεί. Εγώ τι είπα, χαμηλά την μπάλα. Έτσι και από εκεί και πέρα πιστεύω να βρούμε μια άκρη. Να βρούμε μια άκρη λογική. Να μην υπάρχουν παράλογες. Γιατί πίσω από κάθε ένα πρόσωπο, πίσω από κάθε ένα βουλευτή, πίσω από κάθε έναν πρόεδρο, πίσω από έναν δήμαρχο, πίσω από έναν περιφερειάρχη, υπάρχουν και οι επόμενοι και η περιραίωση ατμόσφαιρα. Η οποία, αν πει κάτι ο ένας, λέει ναι, έχεις δίκιο. Το σωστό ποιο είναι, ρε? Όλοι λέμε έχουν δίκιο αυτός, έχει δίκιο εκείνος. Λέγε. Γεια σου, Τάκη. Α, έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Συγγνώμη, φίλε, συγγνώμη. Αφηρημένος. Ναι, είμαι αυτός που προηγουμένως το πήρε και δεν είπε το όνομά του. Έλα, φίλε μου, ναι. Είπα κάτι. Αβραμίδης Χρήστος λέγομαι. Ωραία, φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, απλώς είπα για ήθελα να πω το όνομά σου. Όχι, και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό που είπαμε. Πράγματι για τον Χατζησταυρό έχει δίκιο. Για τον τερματοφύλακα όμως δεν μας είπε τίποτα. Για ποιον τερματοφύλακα, φίλε μου? Για τον Χόβαν, λες. Είπα τη φάση τώρα και δεν το κατάλαβες. Πόσες φάσεις έχει κάνει και ήταν φόλα. Ναι. Εξόδους μηδέν, ξέρω εγώ. Ωραία. Είναι αυτό που σου είπα εγώ, ότι αυτός που τον έφερε πρέπει να βάλει υπογραφή από κάτω. Ναι, ρε Τάκη, τώρα μην πάμε σε αυτά. Όχι, θα μαλώσουμε, ρε φίλε. Ίσα-ίσα. Όπως είπες για τον Μπιλέα, έχεις δίκιο. Τι γίνεται. Τι κάτι άλλο παίζεται τότε. Κάτι είπα κάτι για τον Μαρινάκη, τ' άκουσες τώρα, έτσι. Ότι πήγε και τον είπε τον προπονητή, θα παίξει. Εάν το φτιάχναμε εμείς αυτό εδώ. Ο προπονητής καταργά το λέω εγώ δεν θα μείνει. Έτσι δεν μένει. Άσε τι λέει τώρα η αριστερά και δεν θα μείνει. Θα έρθει άλλος προπονητής. Ο προπονητής και οι παίκτες εξαρτώνται από τη διοίκηση. Μάλιστα. Δεν είπε κανένας ότι δεν ήταν καλός.
Το θέμα όμως είναι... Για να σου πω και το όνομά μου, γιατί δεν είμαι ανώνυμος, δεν θέλω να σε πω. Όχι, καλά έκανες, είναι, δεν υπάρχει. Εγώ, ξέρω. Με ξέρει όλη η πόλη. Ρε Χριστάκη, δεν θέλω να μαλώνω με ρε αγόρι μου. Όχι να μαλώνουμε. Είμαι στην άποψή σου. Εγώ θέλω, όταν κάνω μια αξιολόγηση, να φέρω κάποιον ξένο, ο οποίος θα είναι καλύτερος από το δικό μου. Αν φέρω χειρότερο σαν και τον Τζέχο που φέραμε, σκοτωνόμαστε. Έτσι, συμφωνώ. Δεν κάναμε καλό βράδυ. Δηλαδή, γιατί να μην παίξουν Κατσίκα 20 παιχνίδια και να παίξουν Χόβαν. Γιατί να παίξει ο Ντάγκερ Λουί 30 παιχνίδια για να βάλει βιογραφικό, γιατί αυτός που τον έφερε έκανε Κασκαράντζα και να μην παίξει Σοφιανός για να μπορέσει να τον πουλήσει. Με 15 τον έχω ρίξει αρκετά. Με 15 παιχνίδια κουτσαμανίδες φεύγει στον Ολυμπιακό, αφήνει στον Ολυμπιακό. Κέρδος δεν είναι για την ομάδα μου. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, δεν είπα ότι είναι παιχταρά. Καληνυχτό, καληνυχτό. Καληνυχτό, ρε φίλε, καληνυχτό. Λοιπόν, το θέμα, παιδιά, δεν είναι αν έχω δίκιο ή άδικο. Εγώ σας είπα ποιο είναι το θέμα. Το γηπεδικό προέχει τώρα. Θα έχουμε συζητήσει μπροστά, ώστε την Πέμπτη να κοιτάξω να πάρω και μια απάντηση και από τον κύριο Σπυρόπουλο και από την κυρία Μητλιάγκα. Έτσι, να μπορέσουμε να βρούμε μια άκρη. Εάν βρούμε αυτή την άκρη, όλα τα πράγματα θα είναι καλά. Πάω σε ένα διαφημιστικό και περνάω στο παραλίμνιο. Περνάω στο παραλίμνιο τώρα. Κάναμε μια μεγάλη νίκη το Σάββατο απέναντι στο φίλο μας τον Σταμπασίδη και τον Παναγιώτο, τον φίλο μου τον πρόεδρο, με την Αλεξανδρούπολη, με την Ορεστιάδα, 5-1. Η παραμονή πλέον είναι εφικτή. Να δούμε τις φάσεις, να μιλήσω μετά να πω 2-3 πραγματάκια για το παραλίμνιο και φυσικά να μιλήσω και για την ΚΑΠΑ 19 του Πανσεραϊκού, η οποία έχασε 2-1 στο 96 μέσα στο Αγρίνιο, αλλά εδώ βλέπω μια πραγματική βελτίωση και αυτό είναι μαγιά. Και του Πέτρου Ζωήλα και του Παύλου του Δημητρίου και του Καραμπέτσου, ποιοι είναι εκεί, του Αναστασιάδη και αυτά. Γιατί ξεκίνησαν με έναν συγκεκριμένο στόχο για τους παίκτες αυτούς εδώ και βλέπω βελτίωση. Το θέμα είναι ότι αυτή η βελτίωση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο δεν έχει ανταπόκριση. Τι σημαίνει ανταπόκριση? Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή κάποιοι παίκτες σιγά σιγά να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα. Πίστευα από την αρχή ότι επειδή ο Γκαρσία έχει την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 23 θα βοηθήσει τους πιτσιρικάδες, αλλά είναι πολλά πράγματα τα οποία μάλλον δεν γνωρίζετε ποδοσφαιρικά κάποιοι και μιλάτε για να μιλάτε. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε εχθροί κανενός. Εμείς είμαστε με την ομάδα, όχι με τα πρόσωπα. Οπότε όταν θα περάσει ο καιρός θα καταλάβετε πολλά πραγματάκια. Έτσι, τι ρόλο παίζουν τα Facebook, τι ρόλο παίζουν οι δημοσιογράφοι και τι ρόλο παίζουν τα site, τα συγκεκριμένα site. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις και συνεχίζουμε. Thank you.
Λοιπόν, μιλέ άλλους, καλά είναι αδύνατη η ομάδα της Οριστιάδος και αυτά εδώ. Από τη στιγμή που η Οριστιάδα, παιδιά, από τον Ιανουάριο ήταν σωμένη, έφυγαν κάποιοι παίκτες για να μειώσουν το κόστος και πολύ καλά έκαναν. Έχουν νεολαία και από τώρα ετοιμάζουν την ομάδα για τη νέα χρονιά και πολύ καλά κάνουν και είναι η μαγιά τους. Εγώ έτσι θέλω τους πρόεδρους, έτσι θέλω τους προπονητές. Να υπάρχει μια συνεργασία. Ένα μάτς από τα δύο που έχουν θα πάρουν, θα παραμείνουν στην κατηγορία. Το θέμα είναι ότι έδειξαν πάρα πολύ καλά στοιχεία μέχρι τον Ιανουάριο τότε. Από εκεί πέρα υπήρχε μια πτώση. Αλλά έχω δει και ομάδες στο εξωτερικό όταν πετυχαίνουν το στόχο τον αρχικό που είναι τέτοιο. Από εκεί πέρα, αν μπορούν να δώσουν παίκτες, τους δίνουν και καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά μιας ομάδος. Να μπορεί να δίνει και να παίρνει. Λοιπόν, εμείς περάσαμε από συμπληγάδες πέτρες. Περάσαμε πολλά, παραμείναμε στην κατηγορία, γιατί και εδώ, εκτός του κυρίου Γκιόκα, ο οποίος έγινε αλλαγή και τον ξέρουμε όλοι, τον Γκιόκα από τον Πανσεραϊκό, υπάρχει μια διοίκηση, Κεραμάρς είναι πρόεδρος, ο οποίος παίρνει αποφάσεις πραγματικά και τον παραδέχομαι, αλλά υπάρχει από πίσω και μια φυτοενέργεια, η οποία στηρίζει ανά πάσα στιγμή. Ούτε παραπανήσεις κινήσεις, μετρημένες και μελετημένες. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Καταρχάς, η ομάδα μας το είπα και από την αρχή. Έχει μια τριάδα στη μεσαία γραμμή. Τζαμπέγια, Τσιμίκας, Γιαννόπουλος, που μπορούν να σε τρελώνουν με την μπάλα. Δηλαδή, αν παίξεις κορόιδο με αυτούς, μπορεί να σε χαζέψουν. Απ' την άλλη πλευρά, έχει μια κορυφή του Κατσαμάγκα ή τον Πέτρο, ανάλογα. Μπορεί να παίξουν και δύο παίζουν πολλές φορές μαζί. Αλλά υπάρχουν δύο πλάι, είναι Καριοφίλης και Ελέζη, που μπορούν να παίξουν και δεκάρια, να παίξουν και οχτάρια, να παίξουν και σεντρεφόρ, να παίξουν ό,τι θέλετε. Δηλαδή, αυτόματα σας δίνουν μια πεντάδα, εξάδα μπροστά, που είναι του θανάτου. Παίκτες για όριστες δουλειές. Και υπάρχει μια σταθερότητα πίσω. Ο τερματοφύλακας ο Γκάρας, και όταν δεν παίζει αυτός είναι ο Γαϊτατζάκης ο Πιτσιρικάς, δεξιά και αριστερά και ο Σεξίδης με τον Τζομαχασβίλη. Η πιο γρήγορη αμυντική, η μπακ που έχω δει εγώ. Δεν πιστεύω να υπάρχουν πιο γρήγοροι στην κατηγορία. Το δίδυμο έχει παίξει πολλές φορές μαζί Γκούμας, Κουτζαβασίλης, ξαναεπανήλθε αυτό το δίδυμο. Σταθερότητα υπάρχει και η ομάδα βρήκε το ρυθμό της. Δεν θέλει πολλά πράγματα, παιδιά, μια ομάδα. Σας το είπα και άλλες φορές. Θέλει μια ομοιογένεια. Να μπαίνουν οι κατάλληλοι παίκτες στις κατάλληλες θέσεις και από εκεί πέρα να μην κάνουμε παραπαλέσεις κινήσεις και πολλά πειράματα. Τα πειράματα βλάπτουν. Θεωρίες, μαγκές δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει η ηρεμία και η σωστή αξιολόγηση. Τα σωστά αποδυτήρια. Εάν εγώ έναν παίκτη τον βλέπω να παίζει στην εθνική και δεν τον ξεδίνω στην ομάδα μου, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι προσωπικό υπάρχει. Και πού υπάρχουν τα προσωπικά, γενικά μιλάω. Να μην πείτε ότι στοχεύω, υπάρχουν στο ότι ποιος τον έφερε αυτόν τον παίκτη, εάν θα συνεργαστεί με τον δικό μου τον μάνατζερ, γιατί πλέον τώρα υπάρχουν και οι μεν και οι δε οι μάνατζερ. Ναι, μεν κάνω εγώ τον προπονητή, κάνω τον τεχνικό διευθυντή, κάνω και αυτά εδώ, αλλά έχω και κάποιους δικούς μου ανθρώπους που πρέπει να συνεργαστώ. Εάν δεν με ακολουθήσει, εάν υπάρχει από το παρελθόν καμιά ιστορία τέλη, τότε θα φύγεις. Αν όμως δεχτείς τους όρους μου, θα παίξεις. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Γι' αυτό είπα και τον τελευταίο καιρό μπράβο στον Παπάζογλου που πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Γι' αυτό λέω μπράβο στον Κεραμάρη, ο οποίος ξέρει το ποδόσφαιρο και ξέρει τι πρέπει να κάνει, κύριε Λαζαρίδη. Λοιπόν, τερματοφύλακας Γκάρας δεξιά και αριστερά, Κουσεξίδης μαζί με τον Τζομαχασβίλη, Γκούμος και Κουτζαβασίλης.
σαν κεντρική αμυντική. Η τριάδα Τζαμπέγια, Τσιμίκας, Γιαννόπουλος. Όλα τα λεφτά. Κατσαμάγκας περαστικά του. Καριοφίλης και Ρέζη δεξιά και αριστερά. Στη θέση του Κατσαμάγκα ο Πέτρο, ο οποίος σκοράρει και είναι μια λύση πάρα πολύ καλή, ειδικά όταν παίζουν με δύο στα μάτς. Ο Ζήση που μπήκε στη θέση του Τσιμίκα. Ο Νομικός που μπήκε στη θέση του Γιαννόπουλου. Νομικός, ο οποίος Νομικός και σαν χαφ και σαν πλαϊνός όταν μπήκε στη θέση του Κιουσεξίδη ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Ζαβέρδας, ο οποίος μπήκε στη θέση του Γκούμα. Εδώ πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που παραμένει ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία και από τη στιγμή που το παραλίμνιο παραμένει κατηγορία, οι δύο από τους τρεις στόχους που έχουμε θέσει σαν εκπομπή όχι εγώ, η εκπομπή είμαστε όλοι. Όλοι έχουμε άποψη και καλά να την εκφράζουμε. Μέσα από αυτά τα οποία συζητάμε βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα και μάλλον σωστά συμπεράσματα. Λέω και μέσα από αυτό το οποίο συζητάμε μένει ο τρίτος στόχος που είναι η Αμμουδιά. Για την Αμμουδιά θα πούμε περισσότερα την Πέμπτη, γιατί την Κυριακή παίζουνε. Μπορεί να βγάλουμε και τον Αλέκο, τον Βάσο ή τον Δημήτρη να μιλήσει. Μπορεί να βγάλουμε και τον Ιγνατιάδη από τις πηγές. Έχουμε και άλλα πράγματα να συζητήσουμε την Πέμπτη. Είναι μια Πέμπτη στην οποία θα δώσουμε λόγο σε πολύ κόσμο και τι μπορούμε να κάνουμε. Και περνάμε τώρα στη δεύτερη ομάδα, τη δικιά μας. Τελευταία στιγμή δημιουργήσαμε την ΚΑΠΑ 19. ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 15 είχαμε. Με τι σκοπό την κάναμε την ΚΑΠΑ 19? Έτσι. Ολιγομελή αποστολή, Πέτρος Στόλας προπονητής, ο ΕΦΑ Προ, έτσι με συνεργάτες, όλα καλά. Εκεί υπάρχει μια οργάνωση στην ΚΑΠΑ. Αλλά πήραμε παίκτες ξαφνικά. Δεν είχαμε έτοιμη ομάδα, όπως έχουν οι ομάδες, όπως είναι ο Πανετολικός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ή τα Γιάννενα. Ποιος ήταν ο στόχος από την αρχή, όπως είπε ο κύριος Στοήλας? Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τους παίκτες, ούτως ώστε το Μάιο μήνα να κάνουμε μια σωστή αξιολόγηση, εάν και κατά πόσο υπάρχει βελτίωση. Μέσα από τα αποτελέσματα και προχθές χάρηκα που μίλησα με τον Άστον Παπαδόπουλο, τον γιατρό μας, γιατί ο γιατρός ο Άστον Παπαδόπουλος είναι και στην ΚΑΠΑ 19, είναι στον Πανσεραϊκό, είναι παντού και στο Παραλίμνιο. Μου λέει: Τάκη, είχες δίκιο, υπάρχει πολύ βελτίωση στους παίκτες μας. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Λοιπόν, υπάρχει μια βελτίωση. Το θέμα ποιο είναι τώρα και εκεί? Πλέον πρέπει να καταλάβει και ο κύριος Στοήλας ότι. Να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Ηλία του Χατζάκο, ότι αυτοί οι οποίοι είναι του 2005 και δεν δικαιούνται να παίξουν του χρόνου, πλέον πρέπει να μείνουν εκτός. Από τώρα να συζητήσουν μαζί τους κύριε Αντώνογλου με τους ηθήνοντες και αν και κατά πόσο κάποιοι είναι καλοί παίχτες, δεν μπορούν να πάνε στην πρώτη ομάδα ακόμη, να βρούμε μια ομάδα η οποία θα συνεργαστεί μαζί μας. Πώς στείλαμε τον Μπομπότα στο Παραλίμνιο? Στο Παραλίμνιο. Δεν είναι κακό πράγμα να πάει ένας ποδοσφαιριστής να παίξει γάμα εθνική. Δεν θέλω οι μπαμπάδες να με πούν να πάνε παραπέρα να πάει. Του χρόνου θα γίνει μια β' εθνική ενιαία. 20 ομάδες. Καλό είναι να έχουμε και μια ομάδα β' εθνική. Σας στείλουμε κανένα 2-3 παίκτες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι οι περισσότερες ομάδες β' εθνική, οι 5, 6, 7, 8 που θέλουν να συνεργαστούμε, θέλουν τους παίκτες και πληρωμένους. Εξαρτάται ποιος προπονητής είναι σε μια ομάδα, τι δουλειά κάνει και αν μπορεί τον παίκτη που θα τον δώσω εγώ να τον βελτιώσει. Είναι σημαντικό αυτό εδώ που σας λέω. Σε ποια ομάδα θα τον δώσω και αν μπορεί η ομάδα αυτή να τον βελτιώσει. Έχουμε και την Αμμουδιά την οποία θα στηρίξουμε για να μπορέσει, κύριε Αγγελόπουλε, να βγει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε αυτή η συνεργασία ΚΑΠΑ 19, Πανσεραϊκός ΚΑΠΑ 19, Παραλίμνιο και Αμμουδιά, Σταυράκο, να μπορέσει να βγάλει κάτι καλό. Όταν έχω συνεργασία με ομάδες και όταν μπορέσω και προωθώ παίκτες, μειώνω και το μπάτζετ. Φέτος μπήκαμε με το κεφάλι μέσα γιατί έκανα λάθος Χρήστο, λέω για τον Αβραμίδη, τον Χρήστο που πήρε τηλέφωνο, κάναμε ένα σωρό μαλακίες. Παίκτες από εδώ, παίκτες από εκεί, διώξε φέρει, μπήκαμε με το κεφάλι μέσα. Αυτά τα λάθη δεν πρέπει να τα ξανακάνουμε. Τι χρειάζομαι? Δεξί μπακ θα βρω. Όχι να πάρω παίκτη για να τον πάρω για να οικονομήσει κάποιος. Αυτά τελείωσαν. Λοιπόν, τερματοφύλακας έπαιξε Αποστολάκης. Δεξιά Κοσμίδης, αριστερά Δελιόπουλος, Καγιόγλου και Χάβος, κεντρική αμυντική. Στη θέση του Δελιόπουλου πέρασε ο Λαδάς, στη θέση του Χάβου πέρασε ο Παπαδημητρίου. Μαυρόπουλος, Τόλιος και Ελιθερόπουλος στη μεσαία γραμμή, στη θέση του Τόλιου πέρασε ο Μιλωνάς. Μπροστά Κωνσταντινίδης που έβαλε και τον γκολ, δεξιά και αριστερά Μοσκέιρα και Σαλβάνος. Στη θέση του Μοσκέιρα πέρασε ο Ματσικόπουλος, στη θέση του Σαλβάνου πέρασε ο Τριανταφύλου. Αυτοί οι παίκτες έμειναν τώρα 2-3, νομίζω έχουμε ένα μάτς με την Κηφισιά και άλλα 2 μάτς ακόμη, 3 μάτς. Τα 3 μάτς αυτά εδώ. Και μέχρι πότε θα τελειώσουν οι προπονήσεις, είναι σωστό για μένα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Ποιο είναι όμως το άλλο? Όταν εγώ έχω ΚΑΠΑ 19 και όταν η ομάδα μου σώζεται, περιμένω από τον προπονητή, δεν λέω τώρα για το δικό μας, από όλους, κάποιους παίχτες
να τους δώσουν το ερέθισμα να αλλάξει με προπονήσεις στην πρώτη ομάδα για να δουν αν και κατά πόσο μπορώ να πάρω κάτι από αυτούς. Παίξαμε όλες τις δεύτερες ομάδες. Όταν μας έπαιρνε ο προπονητής στην πρώτη ομάδα, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε όλο το βράδυ. Αυτά τα παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του Πανσεραϊκού, θα τα αξιολογήσουμε σωστά. Ένα αλλάξει, ένα εβδομάδα, ένας παίκτης, έστω σε ένα εσωτερικό διπλό, λίγο παραπάνω προπόνηση. Έτσι, έτσι πηγαίνουν οι ομάδες και έτσι χτίζονται οι ομάδες. Βγάλε μου σε παρακαλώ τον κύριο Πατσίδη πρώτα και μετά να περάσουμε στα άλλα πράγματα. Σας λέω ορισμένα πράγματα πώς ακριβώς λειτουργούμε. Όλοι οι προπονητές όταν πηγαίνουν στις ομάδες αρχίζουν το καλοκαίρι θεωρίες. Ναι, την ΚΑΠΑ 19, δικιά μας, θα την προσέξουμε να πάμε. Έτσι, από εκεί και πέρα καπνός. Ας τον κόσμο τους μαλάκες, λένε να τρώνε παραμύθι. Γράφουν από πίσω μεταξύ οι άλλοι. Ναι, πήγε στην ΚΑΠΑ 19, την ήδη την έκανε. Για ρωτήστε να μάθετε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς γινόταν κι αλλού. Κολοκύθια να ήμασταν, ποδοσφαιρικά θα είχαμε οριμάσει. Δεν θα τρώμε παραμύθι. Όντως υπάρχουν άτομα τα οποία δουλεύουν. Όντως δούλεψε ο προπονητής, δούλεψε το team, δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα οποία δεν είναι τη στιγμή, γιατί δεν με πείτε ότι εσχημένα τα λέω. Εγώ τα λέω για να μπορέσετε να καταλάβετε ποια είναι η πραγματικότητα. Έλα Πατσίδης. Καλησπέρα, γόρι, καλό βράδυ, γίνεται. Καλό βράδυ από την Καβάλα. Καλό καλή βράδυ. Εβδομάδα. Τι έγινε, θα μας έστειλε τους πανηγυρισμούς. Τους έστειλες. Ξέχασες. Θα πάρεις το τηλέφωνο του Στέλιο μετά, να τους στείλεις να τους παίξουμε την Πέμπτη. Ναι, το βιντεάκι με το, από το, τη φιέστα των πηγών. Έτσι ακριβώς, ρε φίλε, ναι. Ναι, ναι. Την Πέμπτη πάρε τον, το δικό σου πέστον εκεί τον Ιγνατιάδη, την Πέμπτη να τον βγάλουμε να μιλήσει. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Τι έχουμε τώρα για πες. Πες για τη Φιέστα, πες τι έγινε. Φιέστα, να ξεκινήσουμε λίγο από την Γάμα Εθνική, όπου ήταν μια νίκη ρουτίνας για την Καβάλα, 3-0 με τον Θερμαϊκό Θέρμης, και τα τρία τα γκολ τα πέτυχε ο Παπαδόπουλος, έφτασε στα 26. Μπήκε πρώτα τώρα η Καβάλα. Ναι, είναι 26 ο Παπαδόπουλος, 24 ο ΣΕΑ. Ναι. Τετάρτη παίζει στον Άρη Αβάτο και κλείνει το πρωτάθλημα, είναι το τελευταίο της παιχνίδι, γιατί τα λεφτά αγωνιστική έχει με το Αγγελοχώρη, θα πάρει 3 βαθμούς χωρίς αγώνα. Και Σάββατο 5 η ώρα είναι ο τελικός κυπέλλου με τον Βύρον Καβάλας και μετά θα ακολουθήσει και η Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δηλαδή απονομή. Αυτά θα δούμε την Δευτέρα, εντάξει, ναι. Ναι. Να έχουμε ένα ρεπορτάζ, καλό θα είναι, ένα βιντεάκι. Ναι, ναι, για τον ΑΟΚ αυτά. Δηλαδή ήταν το Σάββατο έτσι μια μέρα ρουτίνας, δηλαδή με την νίκη. Από την άλλη ο Νέστος έφερε 1-1 με τον Άρη Αβάτου, εξακολουθεί να είναι στη δεύτερη θέση, εκεί θα τερματίσει. Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες σιγά σιγά πρέπει να σκέφτονται την επόμενη μέρα, σε άλλη κατηγορία η Καβάλα, Super League 2, στην ίδια κατηγορία ο Νέστος, όπου θέλει βέβαια και την επόμενη σεζόν να πρωταγωνιστήσει. Οι πηγές πλέον προετοιμάζονται για τα μπαράζ ανόδου. 5 η ώρα 28 του μήνα είναι το πρώτο μάτς με την Αθλητική Ένωση Ευόσμου στο γήπεδο των πηγών. Ένα παιχνίδι με το καλημέρα πολύ κρίσιμο. Και οριακό μάτς, ναι. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα το 0 για τις πηγές. Βεβαίως και θα συμφωνώ. Πρώτα απ' όλα το 0, γιατί η ΑΕ Ευόσμου φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει στα μπαράζ. Και πολλοί λένε ότι είναι και το φαβορί, το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Έχω χορτάσει από φαβορί. Τάσο, έχω χορτάσει από φαβορί. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα το φαβορί είναι το φαβορί και αυτά εδώ, όπως λες και εσύ, τα ακούμε και πολλές φορές δεν βγαίνουν. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά το τοπικό στη Β' κατηγορία, χθες ευτυχώς, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό σε ένα παιχνίδι Β' κατηγορίας, Βυζάντιο Παγκαίο, Κοκκινόχωμα Παγκαίο, Νικήσιανη δηλαδή. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ο Δημητριάδης δεκομίστη στο δεύτερο ημίχρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με 5 σπασμένα πλευρά, αλλά ήταν τυχερό στην ατυχία του, γιατί στην αρχή φοβηθήκαμε και χειρότερα. Απέφυγε τον κίνδυνο, το Βυζάντιο επιστρέφει στην Α' κατηγορία. Πόσο χρονό είναι? Νεαρός είναι, νομίζω 23-24, κάπου εκεί, δεν είναι μεγάλο. 25 μέρες θα είναι εκεί, δεν μπορεί να κουνηθεί. Ναι, σίγουρα. Το λέω για να ξέρεις πόσο χρονό είναι, το έχεις μέρες κάθεσαι μέσα. Α, έτσι την πάει. Την έχουμε πατήσει παλιά όταν παίζαμε μπάρα, το λέω για να ξέρει. 25 μέρες θα έχει υπομονή, ούτε αναπνοή θα μπορεί να πάρει. Και οπότε και στο Κοκκινόχωμα είναι βεβαίως, περαστικά και εγώ το εύχομαι και όλοι μας βέβαια να γυρίσει γρήγορα με υγεία στα γήπεδα και όχι μόνο και στην καθημερινότητά του. Δεν έγινε η Φιέστα στο Κοκκινόχωμα και καλά κάναν οι άνθρωποι βλέποντας τον δραματισμό αυτό. Θα κάνουν τη Φιέστα όταν θα είναι και καλά ο Δημητριάδης, θα κάνουν ένα φιλικό παιχνίδι και θα το γλεντήσουν.
Τάσο. Λοιπόν, ναι, στο μπάσκετ, να πω και για το μπάσκετ, ναι, η Ελευθερούπολη την Πέμπτη παίζει, είναι τελικός για την Ελευθερούπολη. Αν κερδίσει το σχηματάρι πάει Final Four. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με το σχηματάρι. Δεν ήταν καλή εκθέση η Ελευθερούπολη στην έδρα του σχηματαρίου. Έχασε με 73-60, δεν έδειξε καλή εικόνα. Όμως η χρυσή ευκαιρία είναι την Πέμπτη, 4 η ώρα, όπου η Ελευθερούπολη στη Γεωργιανή, στην έδρα της δηλαδή, ναι, θα διεκδικήσει την είσοδό της στο Final Four. Ωραία, θα παρακολουθήσω για να δω την Πέμπτη να πούμε 5 κουβέντες. Βέβαια, λοιπόν, άκουσα με τώρα τι θέλω, ναι, εγώ. Ναι. Θέλω για τις ομάδες που πρωταγωνιστούσαν, δηλαδή, τι... Πώς θα το πω, δημοσιογραφικά ρε παιδί μου, γιατί είσαι δημοσιογράφος, ναι, εμείς είμαστε σχολιαστές. Λοιπόν, δημοσιογραφικά, ο Βύρωνας, η Ελευθερούπολη, το Οφρίνιο, ναι, ποια άλλη ομάδα ήταν που πήγαινε μπροστά. Αυτές οι ομάδες έχουν στόχο και τον χρόνο να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι διαφερειμένα. Σίγουρα, κοίταξε τώρα, ο Ορφέας θα έχει αρκετές αλλαγές και σε διοικητικό επίπεδο. Είναι μια ομάδα που του χρόνου γιορτάζει και τα 100 χρόνια της. Ναι. Είναι μια ιστορική χρονιά. Θέλει να είναι αυτή η ιστορική χρονιά να συνοδευτεί και με άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το Αγίασμα νομίζω ότι έχει την ίδια όρεξη που είχε και στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Καλό είναι, δηλαδή, αυτό. Εντάξει, ο Βύρον εκ των πραγμάτων πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Είναι και μια ομάδα η οποία νομίζω ότι φέτος... ενώ φαινόταν ότι έχει το πάνω χέρι. Αδίκησε τον εαυτό της στα μικρά παιχνίδια. Ναι, αδίκησε τον εαυτό της, ναι, αυτοκτόνησε εγώ θα έλεγα. Ναι. Με Λιμενάρια και με ΑΕΚ. Εκεί εντάξει, διοικητικά νομίζω ότι αυτή η ομάδα βγάζει μια υγεία. Καρύπογλου δεν φεύγει από εκεί. Σαν το δικό μας τον πρόεδρο του Καρύπογλου εδώ των δικηγόρων. Δεν φεύγει από εκεί. Όχι, ο Καρύπογλου θα μείνει. Ο Καρύπογλου, ναι, θα μείνει στην ομάδα. Δεν το συζητάμε. Και τώρα, ο Καρβέλης. Ο Καρβέλης τον είδα στη φιέστα του Άρη Πηγών και μου είπε ότι θα κάνει μεταγραφές, θα μιλάει όλος ο κόσμος. Άντε, μακάρι, αυτά, ναι, θέλω, ναι, να πεις. Είπε ο Νίκος ότι ο Αετός Οφρυνίου θα πάει για άνοδο. Ωραία. Με προπονητή έχει μιλήσει με τον Στυλιανού, τον Παντελή. Τον είχε και παλαιότερα. Μπράβο, ακριβώς, ήταν και τον είχε και όταν βγήκε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τα θυμάμαι, ο Παντελής είναι φίλος. Έκανε μια συζήτηση, ναι, έκανε μια συζήτηση. Εντάξει. Με τον Στυλιανό. Ο Βύρον τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Λαδάκη αν τον κρατήσει. Θα μιλήσουμε ρε, θα μιλήσουμε, ναι, δεν, ναι, χάνομαστε. Ναι, ναι. Θα έχουμε επαφές, απλώς λέω σε πρώτη φάση. Πολλά θα κρυθούν βέβαια και με το αν ο Άρης Πηγών αλλάξει κατηγορία, έτσι. Ναι, παίζει ρόλο γι' αυτό. Θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό και γιατί εντάξει είναι ιστορικές μέρες ή ο Άρης Πηγών, το θέμα είναι να τα καταφέρει και να βγει και στη ΓΑΜΑ Εθνική όπου θα έχουμε δύο ομάδες εκεί του Δήμου Νέστου αν τα καταφέρει ο Άρης Πηγών. Και εμείς το ίδιο περιμένουμε, φίλε, βλέπω να έχουμε αντιπαλότητα σε κάποια φάση. Θα έχουμε, κοίταξε, είναι σίγουρο γιατί και η Αμμουδιά θα διεκδικήσει. Εντάξει, όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, ναι, σου εύχομαι καλό βράδυ, φιλαράκι, καλή επιτυχία στην Ελευθερούπολη, ναι, ναι, για την Πέμπτη. Ναι, είναι το μεγάλο μάτι της εβδομάδας, ναι, για, το, ναι, για το Δήμο Παγκαίο, για την Ελευθερούπολη. Αυτό η Ελευθερούπολη με το σχηματάρι. Είναι το μεγάλο μάτι της εβδομάδας. Καλό βράδυ, ρε φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μπορούμε να πάμε στον έγκριτο. Προϊστάμενε. Να πάμε στον κύριο Μπακυρτζή. Πάρ' τον Μπακυρτζή. Βάλε και τα δικά μας και σιγά σιγά να κάνουμε, γιατί έχουμε και τρία μάτσα να σας δείξουμε με τα παιδιά. Μόνο β' κατηγορία έμεινε. Την Πέμπτη θα μιλήσουμε και για ένα τουρνά το οποίο θα γίνει. Ένας φίλος ο Θόδωρος θα μας κάτι βιντεάκια θα παίξουμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιγνατιάδη. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρυσοστομίδη να μας πει πώς ακριβώς είναι η Αμμουδιά, ή με τον κύριο Αλέκου Βάσου. Όποιος θέλει να μιλήσει από την Αμμουδιά, γιατί θα προστατεύσουμε. Θα μιλήσουμε φυσικά και για Πανσεραϊκό, να δούμε τι ακριβώς απόϊχο θα έχουν αυτές οι δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Τάσος Καζίας, ο οποίος καίγεται άνθρωπος, γιατί σε λέει έτσι, αν δεν έχω γήπεδο, πώς θα μπορέσω να οικονομήσω. Όχι να οικονομήσω, να καλύψω τη χασούρα. Έλα ρε φιλαράκι, πάμε και εμείς, Στέλιο. Λοιπόν, έλα ρε φιλέ. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, τους μικρούς του Ολυμπιακού, K19. Όπου είχαν μια μεγάλη επιτυχία, 3-0 κέρδισαν τη Μίλαν. Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, για τις μικρές... 3-0, πήρε το πανευρωπαϊκό. Ναι, ναι. Μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο, μπράβο. Από αυτά τα παιδιά τώρα είναι αμαρτία από το Θεό κάποια ένα-δυο να μην τα δώσεις προς τα πάνω. Ερέθισμα. Ναι, και προς τα πάνω, εντάξει, αφού τελειώνουν οι ηλικίες, να βοηθήσουν κάποιες ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Βήτα, αυτό είναι θεματάκι το οποίο συζητάμε παντού. Για να ψηθούν τα επόμενα χρόνια.
Λοιπόν, να διορθώσουμε καταρχήν να πούμε πως 1-0 κέρδισε η Βέρεια. Χθες και όχι 3-0. Εντάξει, δεν πειράζει, γιατί ο Δηλής εξαρτάται που ήταν ο Δηλής. Άμα είναι κάπως στα χαμένα, βάζει το 3-0, το έχει μόνιμο. Γιατί εδώ στο τοπικό είναι 3-0, αν είναι φαγόνο στα περισσότερα μάτς. Η ουσία είναι πως μια ιστορική ομάδα μετά τη Δόξα και η Βέρεια αποχωρεί από το. Διάβασα κάτι δηλώσεις από έναν κύριο τώρα. Δεν ξέρω, εχθές έκανε κάτι δηλώσεις ένας κύριος σε ένα site στη Δράμα. Και στεναχωρέθηκα πραγματικά, ένας που αγαπάει την ομάδα. Λέει τώρα δεν είναι η ώρα για να ρίχνουμε ευθύνη στα αριστερά και δεξιά. Εγώ όμως, επειδή είμαι καθαρός και επειδή είμαι μισός Δραμηνός από την Οικουτσάρα και δεν τρέπομαι να το πω, λέω ότι ο Περσίδης πλήρωσε τα λάθη του παρελθόντος και ο κόσμος αγνόησε κάποια πράγματα. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο να κυνηγήσουμε τον Ηλία του Χατζηληθυρίου. Έτσι τον βγάλαμε, δεν ξέρω εγώ τι. Τον Ηλία μιλάμε από τα πιο σοβαρά παιδιά που πέρασαν ποτέ από το ποδόσφαιρο. Ο οποίος πήγε να κάνει μια εξυγίανση στην ομάδα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και από τη στιγμή που δεν μπόρεσε ο Μπύρος να στελεχώσει την ομάδα με τους κατάλληλους ανθρώπους και με τόσα λεφτά που διέθεσε, η ομάδα δεν είδε χαΐρι και χρέη έχει και η ομάδα δεν πρόκειται να δει πρόσωπο. Το λέω με λύπη. Ναι, ναι. Πρέπει όλοι να ενωθούν και τώρα και να μην προσπαθεί να ρίξει ευθύνη στον άλλον. Όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, ακόμη κι εγώ από εδώ φταίω. Γιατί όταν έπρεπε να κράξω, δεν έκραζα. Κατάλαβες. Βγάζαμε τον Μαυρόπουλο τότε και μας έλεγε θεωρίες. Ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο πολύ είναι γνωστά τα αποτελέσματα της 32ης. Εκεί τι γίνεται τώρα με τις ομάδες που είναι να πέσουν, εκεί έχουμε ένα μπέρδεμα. Να πούμε πως ο Παθραϊκός πήρε τη 12η εκτός έδρας φετινή νίκη, κέρδισε 5-0 εκτός έδρας στην αδύναμη ομάδα της Βαρβάρας, με τέρματα του Χιτζίδη, Σίλβα, Βάσκο, Καψάσκη και του νεαρού 16χρονου ΕΣΕΡ. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη ζώνη του υποβασμού, όπου εκεί θα παλέψουν. Το Άβατο έχει 52 βαθμούς. Πιστεύω πως οι 52 βαθμοί είναι το όριο για την ομάδα που θα σωθεί. Το Άβατο υποδέχεται την Καβάλα και πάει εκτός έδρας στη Βέρεια. Πιστεύω ένα βαθμό θα τον πάρει. Το Παραλίμνη έχει 51, παίζει εκτός έδρας τη Τετάρτη στην Κριστόνη και υποδέχεται τον Παθραϊκό. Πιστεύω και το Παραλίμνη ένα βαθμό θα τον πάρει. Η Ορεστιάδα έχει 50 και υποδέχεται την Τετάρτη την Ευκαρπία σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, γιατί αν η Ευκαρπία πάρει διπλό, μπορεί να φτάσει στους 52 και να μείνει ο Ρέστης στους 50. Εκτός έδρας παίζει στο Χανιό την τελευταία αγωνιστική. Από εκεί και κάτω η Μηχανιώνα έχει 49, έχει δύο εύκολα παιχνίδια, Βαρβάρα και Επιτινό. Ο Θερμαϊκός έχει 49, έχει δύο εύκολα παιχνίδια, Βέρε και Αγία Μαρίνα. Έτσι ώστε η Ορεστιάδα, αν πάρει, θέλει τη νίκη οπωσδήποτε, ή να πάρει ένα βαθμό για να μείνει η Ευκαρπία στους 40, έχει 46 Ευκαρπία, να μείνει στους 47. Γιατί ο Ρέστης, και θα πάει 50, δεν μπορεί να πάει 51, ναι. Ναι. Ναι, η Ευκαρπία έχει μέσα στον Ορέστη την Τετάρτη και μέσα με την Κριστόνη. Αν τα πάρει και τα δύο, φτάνει 52. Και μένει ο Ορέστης στους 50. Άρα λοιπόν ο Ορέστης θέλει τουλάχιστον μια ισοπαλία για να κόψει από την Ευκαρπία και να μην είναι πλέον. Και πληρώνω τώρα τα λάθη που έκαναν με τον Πιτινό. 0-2 τον Πιτινό. Και με τον Πιτινό και. Να σου πω όμως σε κάτι, ρε φίλε. Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Μ' αρέσει όμως που ο Πιτινός δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Σωστά. Αυτό είναι μαγκιά, μπράβο τους. Δεν ξέρω όπως, ποιοι διοικούν, ποιοι προπονούν. Όπως δεν χαρίστηκε και ο Παθρακικός. Α, μπράβο, ναι, και για τον Παθρακικό άκουσα και ιστορίες και αυτά εδώ. Όταν θες να γίνεις ομάδα. Σε κάποια παιχνίδια δεν ήταν καλό. Δεν κάνεις παιχνίδια. Όταν θες να γίνεις ομάδα, δεν κάνεις παιχνίδια. Σωστά. Γι' αυτό είπα ότι το Παραλίμνιο είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Το έχω πει πολλές φορές. Κατάλαβες. Λοιπόν, στους σκόρες τώρα, όπως είπε και ο Τάσος, στους 26 έφτασε ο Παπαδόπουλος με τα 3 χθεσινά του τέρματα, ο ΣΕΑ 24, ο Γκέκας 22, ο Βάσκος του Παθραϊκού 18 και ο Τουπούζης και αυτός 18. Να δούμε την 33η αγωνιστική που είναι μεθαύριο Τετάρτη στις 4 η ώρα. Αγία Μαρία Χανιώτη, Βρόνιος Μακεδονίας Διατής, Ορέστης Ευκαρπία Διαλυνάς Ξάνθης, Πάο Χριστόνης Παραλίμνη Γασπεράτος Μακεδονίας, Παθραϊκός Πετινός Κοστούλας Εύρου, Βαρβάρα Μηχανιώνα Σκάρπας Λάρισας, Θερμαϊκός Βέρεια Κοσμάνος Λάρισας, Άβατο Καβάλα Γαϊντατζής Δράμας, Επανομή Δόξα Παναγόπουλος Θεσσαλίας και Νέσος 3-0 Ανεφαγόνος. Να πάμε στους K19 όπου είχαμε την 20η αγωνιστική και ο Πασαρικός έχασε 2-1 στο Πανετολικό. Στο 96 χάσαμε, ρε. Ναι. Στο 96. Είναι αμαρτία. Τα παιδιά να ψήνονται, να πάρουν. Παίρνουν, γίνεται καλή δουλειά. Τρίπολη Άρης 1-0, Ατρόμητος Κηφισιά 4-3, Παναθηναϊκός ΠΑΣ 3-0, ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-1, ΑΕΚ Βόλος 4-0, Λαμία Ολυμπιακός θα γίνει 2-5, καθώς ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν για το παιχνίδι με τη Μίλαν. Ο Ολυμπιακός Ρεξιονής είναι πρώτος εκεί τελικά στην ΚΑΠΑ 19. Ναι, ναι.
Στους ΚΑΠΑ 17 είχαμε τη δεύτερη φάση στο ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ Όμιλο. Πασαραϊκός Βόλος 0-3, Πανετολικός ΠΑΣ 1-0, Λαμία Άρης 0-2, ΠΑΟΚ Λάρισα 4-3. Και στους ΚΑΠΑ 17 ο Πασαραϊκός κέρδισε 2-0 την ομάδα της Λαμίας. Να τελειώσουμε με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ενώσεων, αν και την Πέμπτη πιστεύω θα τα πούμε πάλι. Ναι. Έχουμε την Κυριακή την πρώτη αγωνιστική. Η Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου υποδέχεται τη Νέα Μισό. Η ομάδα του Κοτσογιάννη υποδέχεται την ομάδα του Πολυχρονίδη από τη Νέα Μισό. Άρης Πηγών Αθλητική Ένωση Ευόσμου. Η ομάδα του Ιγνατιάδη υποδέχεται την ομάδα του Καλίδη. Ενώ όπως θα ξέρετε η Αμμουδιά Σερών του Μπάμπη Χρυσοστομίδη υποδέχεται το Παύλα Μαλά Κουτσού του Χρήστου Μαλαδένη. Ρεπό έχει η Αλεξανδρούπολη FC, η ομάδα του Μπαχαρίδη. Και να θυμίσουμε πως πέρσι στην τελική βαθμολογία η νίκη Ευκαρπίας ανέβηκε με 13 βαθμούς, όπως ο Άρης Πετινούμε 12, η Οριστιάδα 11, ενώ έμεινε κάτω από την Τριάδα ο Βόλακας με 9, η Ελευθερούπολη 8, η Αμμουδιά με 5 και το Νέο Σιδηροχωρίο μόλις με 1 βαθμό. Αυτά για πρώτα. Δεν μου λες, την Κυριακή εμείς παίζουμε σε Παραλίμνιο Πανθρακικός 4 η ώρα, έτσι. Την Κυριακή, ναι. Δεν παίζουμε Σάββατο, γιατί παίζει και το Παραλίμνιο 5 η ώρα, μη φαίνεται. Έμεινε και αυτό, για. Α, μπράβο, ρε φίλε τώρα. Δεν ξέρω τώρα άμα είναι 5 και τα μπαράζαν όδο. Μπορεί να είναι και αυτά 4, γιατί έχει μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Και ας παίξουν το παραλίγο, θα το δεχτεί ΕΠΟ. Θα εξαρτηθούν τα παιχνίδια της Τετάρτης. Αν είναι αδιάφορο, ζητήσεις το να γίνουν Σάββατο το παραλίγο να παίξει. Δεν ξέρω, θα μιλήσουμε γιατί πρέπει να βυθίσουμε και την Κουμαριά. Την Κουμαριά λέω, την Αμμουδιά τώρα. Εδώ είναι ένα θεματάκι. Κάτσε να δούμε πώς θα γίνει το θέμα της Τετάρτη. Και ας τελειώσουν τα παιχνίδια της Τετάρτη. Θα μιλήσω αύριο το πρωί με τον κύριο Κεραμάρη να δω τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα είναι. Και μετά, μετά είναι εύκολο. Ναι, φίλε. Εντάξει. Αν τελειώσουν τα παιχνίδια της Τετάρτη και η Οριστιάδα καταφέρει και κερδίσει ή στη χειρότερη περίπτωση πάρει ένα χ, πιστεύω η 11η θέση θα είναι αυτή νίκη Ευκαρπίας. Που θα πάει στους αγώνες μπάρας, δεν θα έχει άλλη ελπίδα αφού έχει στους 46 βαθμούς. Και εντάξει, θα είναι 10η ομάδα, θα είναι αδιάφορο το παιχνίδι, θέλω να πω παραλίγο παθαϊκό. Κατάλαβα. Οκ. Φιλαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να σε περιμένω, άμα είναι να έρθεις με την Κουμουτίνη, κατάλαβες για αυτό σε λέω. Να το κανονίσουμε να γίνει Σάββατο, να... βρεά, ας γίνουν τα αποτελέσματα Τετάρτη, καλά, ναι, ναι, το αλλάζουμε. Το καλό της Τετάρτης και... Οκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Με έδωσε το ερέθισμα τώρα που είπε για την ΚΑΠΑ 17, που έλεγε την ΚΑΠΑ 17. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Ο κύριος Τύρας, μιλώντας μαζί του το μεσημέρι, μου είπε ότι τώρα για τα επόμενα παιχνίδια, δύο τρία παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 θα τα πάρει στην ΚΑΠΑ 19. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ότι όταν δουλεύουμε πιλωτικά, βλέπουμε. Από την ΚΑΠΑ 17 όλοι θέλουν να πάνε στην ΚΑΠΑ 19. Από την ΚΑΠΑ 19 θέλουν ένα-δυο άτομα να πάνε στον Πασεραϊκό ή να πάνε κάπου αλλού. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Να υπάρχει μια συνεργασία των προπονητών, ούτως ώστε αυτός είναι καλός Πέτρο από πλευράς Δέντσα. Πέτρο, αυτός είναι καλός. Ή να λέει ο Πέτρος ότι ξέρεις, κύριε προπονητά, ποιος θα είναι ο προπονητής. Έλα να δεις και τους δικούς μας τους παίκτες. Ένα-δυο παιδιά. Πάρ' τον ένα στην προπόνηση. Από εκεί να δώσει το ερέθισμα και παραπέρα. Όταν εγώ έχω μια συνεργασία σαν ΚΑΠΑ 19 με την πρώτη ομάδα, αυτόματα όταν εγώ θέλω να πάρω έναν παίκτη από την Κομωτινή, θέλω να πάρω από την Οριστιάδα, όταν βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι αντλώ παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 σαν Πανσεραϊκός, γιατί να μην έρθω στον Πανσεραϊκό και να πάω στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη, στον Ηρακλή. Εδώ είναι ορισμένα πραγματάκια τα οποία θέλουν μια ιδιάζουσα ποδοσφαιρική πολιτική. Λοιπόν, για τη β' κατηγορία είπαμε ότι το 1800 από μια πλευρά και το Βαλτοτόπι από την άλλη έχουν βγει και από εκεί πέρα θα έχουμε μπαράζ, ο δεύτερος με τον πέμπτο, ο τρίτος με τον τέταρτο, ο κάθε όμιλος χωριστά για να βγει μια ομάδα. Εξαρτάται από την Αμμουδιά και από το Παραλίμνιο, το Παραλίμνιο σώθηκε, εάν θα βγάλουμε και πέμπτη ομάδα από τη β' κατηγορία. Θα κάνουμε αναλύσεις φυσικά, εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, την Πέμπτη θα είμαστε εδώ κανονικά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και αμέσως μετά έχουμε να δούμε τρία μάτς από τους αγώνες που έγιναν εχθές. Καληνύχτα.